μήνυμα σε κινητοποίηση και απεργιακή κινητοποίηση με 24ωρη απεργία. Διεκδικούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις, το πάγωμα και την κατάργηση την αναδρομικής επιστροφής χρημάτων από το 2016, την αποκατάσταση του στόλου και των κλιματιστικών μηχανημάτων, μια που τώρα μπαίνουμε στις πιο θερμές μέρες του καλοκαιριού, για να υπάρχουν συνθήκες κατάλληλες εντός των λεωφορείων. Επίσης, απαντάμε στην απαράδεκτη εγκύκλιο που έβγαλε η διοίκηση του ΟΑΣΤ, με την οποία υποχρεώνει τους οδηγούς συγκεκριμένων λεωφοριακών γραμμών, τους επιφορτίζει με το έργο του ελέγχου κομίστρου να επιβιβάζουν τον κόσμο από την προστινή πόρτα. Σε τέτοιες σπασμωδικές ενέργειες της διοίκησης για την ίσπραξη του ελέγχου κομίστρου με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να επιφορτίζει με επιπλέον καθήκοντα του οδηγού, εμείς διεκδικούμε την κατάργηση των προγραμματισμένων υπεροριών, την πύκνωση των δρομολογίων και την επαναφορά των τμήματος του ελέγχου κομίστρου, που είναι και το μόνο αρμόδιο για την πραγματοποίηση των ελέγχων εντός των λεωφορείων. Από πλευράς της διοίκησης υποστηρίζει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα, ότι απλά είναι ζήτημα χρόνου. Ναι, η διοίκηση υποστηρίζει ότι είναι ζήτημα χρόνου. Ο χρόνος όμως που έχει περάσει είναι περίπου 2 χρόνια, και σε αυτά τα 2 χρόνια όχι απλά δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα, αλλά το αντίθετο, επιδεινώθηκαν τα προβλήματα, καταργήθηκαν δικαιώματα, έγιναν νέες μειώσεις μισθών. Και άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, η διοίκηση δεν έχει καθόλου δίκαιο σε αυτά που λέει. Ίσα-ίσα η πραγματικότητα τη διαψεύδει, και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα στον δρόμο για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία μας αφαιρέθηκαν παράτυπα και παράνομα, όπως αρέσκονται να λένε και οι ίδιοι, όλο αυτό το διάστημα.